Ωραίο. Αμελή. Αμελή, αμελή. Τρία βιβλία μόλις είδατε και πρόκειται μάλιστα για τριλογία. Έτσι. Είναι τα παλιά ασίμια. Και ωραία εξώφυλλα βλέπω. Είναι τα παλιά ασίμια της Μέρης Κόντζογλου που είναι σήμερα εδώ δίπλα μας, κοντά μας, στην παρέα μας. Και εγώ έχω πάντα μια μεγάλη χαρά και μια ιδιαίτερη αδυναμία στους συγγραφείς. Απλά αυτό που σας έλεγα και πριν είναι ότι πόσο πιο χαρούμενη θα ήμουν να συζητούσαμε ενώ όσο είχα διαβάσει, είχα προλάβει να διαβάσω και τα τρία αυτά βιβλία. Γιατί τώρα απλά θα προσπαθώ να πάρω από εσάς πράγματα και μετά να τα διαβάσω και μετά θα θέλω να σας ξαναφωνάξω για να τα ξαναπούμε από την αρχή που θα τα έχω διαβάσει. Πράγμα πολύ κουραστικό για εσάς. Όχι, δεν είναι κουραστικό. Εντάξει. Χαρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν. Τα παλιά ασίμια τι παρακολουθούν, την εξέλιξη της Σεβαστής, έτσι, μιας ηρωίδας της Σεβαστής. Τα παλιά ασίμια είναι μια τριλογία στην οποία παρακολουθούμε την εξέλιξη της ζωής τεσσάρων γενναιών γυναικών σε έναν πολύ μαγικό τόπο, στην Καπαδοκία, σε μια εποχή πολύ ταραχώδη για τον Ελληνισμό, στις αρχές του 20ου αιώνα, κατά η οποία εποχή λύγει στο δικό μου το βιβλίο με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924-1925. Μέσα από τις τέσσερις γενιές γυναικών που είναι προγιαγιά, γιαγιά, μάνα και κόρη της τελευταίας, παρακολουθούμε και την εξέλιξη της γυναίκας, την εξέλιξη στις αντιλήψεις, στη στάση της ζωής, πώς αποφασίζει, πώς όσο περνούν οι γενιές, οι γυναίκες παίρνουν την ζωή τους στα χέρια τους, παρά τα όποια προβλήματα, όχι ότι η τελευταία γενιά πια είναι και η πιο ευτυχισμένη, ίσως να πληρώνει και πολλές πρωτοβουλίες πια η τελευταία γενιά. Αλλά στην ουσία είναι με φόντο ένα ιστορικό γεγονός πολύ σπουδαίο για τον Ελληνισμό και με επίσης φόντο τοποθετείται δηλαδή σε έναν τόπο εξαίσιο, μοναδικό πάνω στη γη, παρακολουθούμε αυτές τις ζωές αυτών των γυναικών. Κυρία Κόντζογλου, δημιουργώντας τη Σεβαστή, είχατε κάποιο γυναικείο πρότυπο στο μυαλό σας, είχατε κάποιες δικές σας αναμνήσεις, είτε από τη δική σας οικογένεια, πώς ξεκίνησε? Από τη δική μου οικογένεια όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την Μικρά Ασία ή τέλος πάντων έχω μια ελάχιστη σχέση. Ξέρετε, η Σεβαστή Χατζιαβράμογλου, η κεντρική ηρωίδα αυτής της τριλογίας, είναι η μέση γυναίκα της εποχής της. Είναι η γυναίκα που πρέπει να προσπαθήσει για τα πάντα. Όταν δεν συμβαίνουν κάποια πράγματα που είναι πέρα από τις δικές της δυνάμεις, δηλαδή μια απόφαση να φύγουν από τα σπίτια τους, που προέκυψε μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρασία το 1922, προέκυψε, οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν και υπέγραψαν τη συνθήκη της Λοζάνης στο τέλος του 1923 και εκεί αποφασίστηκε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Δηλαδή έφυγαν οι χριστιανοί από τη Μικρά Ασία και οι μουσουλμάνοι από την Ελλάδα. Περί αυτού πρόκειται με πολύ λίγα λόγια. Uh-huh. Όταν συμβαίνει λοιπόν κάτι τέτοιο, η ηρωίδα μου φυσικά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να ακολουθήσει τη μοίρα που αποφάσισαν οι άλλοι για αυτούς και για αυτήν. Όχι, δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι μια σύνθεση. Όπως συνήθως συμβαίνει βέβαια στα μυθιστορήματα, γιατί είναι μυθιστόρημα, έτσι, δεν είναι μια πραγματεία, δεν είναι ένα ιστορικό βιβλίο. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, όχι ιστορικό βιβλίο. Είναι σύνθεση από πολλούς ανθρώπους, από πολλούς χαρακτήρες. Να ρωτήσω κάτι εγώ στα εξώφυλλα των βιβλίων της τριλογίας. Εικονίζεται η Σεβαστή? Θα μπορούσε να είναι η Σεβαστή. Θα μπορούσε. Η Σεβαστή δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, άρα εκ των πραγμάτων είναι μία γυναίκα που στο πρώτο εξώφυλλο βλέπει τα παιδικά της χρόνια, βλέπει την εξέλιξή της. Στο δεύτερο εξώφυλλο είναι η καταστροφή, η ανταλλαγή, ο ξεριζωμός. Και στο τρίτο εξώφυλλο του «Πέρα από τα παλιά σημεία», το οποίο κυκλοφόρησε και πρόσφατα και κλείνει η τριλογία. Και είμαι πολύ ευτυχισμένη που κατάφερα να την τελειώσω, γιατί ξέρετε, 3,5 χρόνια συγγραφής είναι ένα πολύ δύσκολο έργο και ποτέ δεν ξέρεις αν θα το φέρεις σε πέρας τελικά. Δεν ξέρεις αν θα είσαι υγιής, αν θα έχεις έμπνευση, αν θα έχεις χρόνο, αν θα έχεις πολλά ή
πολλά θα λείπουν για να μπορέσεις να γράψεις. Είναι η γυναίκα που φεύγει πια και ξεκινάει μόνη της τη ζωή της. Βλέπουμε τη Σεβαστή όμως ως κοριτσάκι, τη βλέπουμε ως ναι. μαμά, τη βλέπουμε ως ερωμένη. Τελικά είχε το μέλλον που της άξιζε? Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, η οποία νομίζω δεν έχει απάντηση. Τι αξίζει τελικά σε κάθε άνθρωπο, η ευτυχία κατά την άποψή μου. Ναι, νομίζω ότι η Σεβαστή Χατζιαβραγμογλου παίρνει την απόφαση που κάνει την ίδια ευτυχισμένη. Mm. Δεν είναι απαραίτητα μια σύμβαση αυτή η απόφαση, δεν καταλήγει σε ένα γάμο, δεν καταλήγει σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε μια κανονική ζωή, αλλά την έχει πάρει μόνη της την απόφαση. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Η Σεβαστή ποια θέση έχει μεταξύ των ηρωίδων που έχετε δημιουργήσει εσείς στο συγγραφικό σας σύμπαν? Ποια θέση έχει η Σεβαστή? Εννοείται στην ψυχή μου, βέβαια, στην καρδιά μου. Είναι ένας άνθρωπος που τον θαυμάζω πάρα πολύ. Πέρα από το γεγονός ότι είναι δημιούργημά μου, όπως είναι όλοι οι ήρωες φυσικά, είναι ο τύπος του ανθρώπου, δεν μιλάω για φίλο, ο τύπος του ανθρώπου που θαυμάζω. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που για την αγάπη, με την πολύ ευρία έννοια του όρου αγάπη, κάνει τα πάντα. Και αυτό βέβαια της δίνει μεγάλη ηρεμία. Γιατί μπορεί και δίνει αγάπη. Είναι και ερωτικό, φαντάζομαι. Είναι και ερωτικά μυθιστορήματα. Πολύ ερωτικό. Πολύ ερωτικά, το πολύ φαντάζομαι. Ερωτικό. Γιατί... Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος έρωτας μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και στα τρία. Είναι η ίδια ιστορία. Η ναι, τριλογία είναι αυτό. Η ίδια ιστορία. Την Σεβαστή την παρακολουθούμε στην κυριολεξία από τη στιγμή της σύλληψής της. Mm-hmm. Πώς μένει έγκυος η μητέρα της. Και στα τρία τα βιβλία βλέπουμε την εξέλιξη του έρωτα και βέβαια τον έρωτα που δημιουργείται και στους απογόνους αυτού του ζευγαριού, γιατί δεν τελειώνει σε έναν γάμο αυτός ο έρωτας της Σεβαστής με τον Έλμερ, έναν προτεστάντη Αμερικάνο. Το προτεστάντη το τονίζω γιατί οι προτεστάντες έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην ιστορία της Μικράς Ασίας. Τον βλέπουμε ότι γονιδιακά σχεδόν ή καρμικά θα έλεγα, μεταδίδεται και στους απογόνους. Ήθελα να ρωτήσω πάνω στον έρωτα που μιλάμε. Ποια είναι η γνώμη σας? Πρέπει να ακολουθούμε τις επιταγές της καρδιάς μας, όποιες και είναι οι συνέπειες? Ο έρωτας είναι ένα πολύ δυνατό συνέστημα. Είναι δημιουργία, είναι ζωή, είναι η ζωή η ίδια. Τώρα το πρέπει εμένα δεν μου αρέσει σαν λέξη. Νομίζω ότι ανάλογα τις περιστάσεις και ανάλογα την ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου, εύκολα θα απαντούσα ναι, αλλά νομίζω ότι συμμετέχουν και άλλα πράγματα για να πούμε ότι έτσι πρέπει να είναι, αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πρέπει. Νομίζω ότι η ευτυχία προέρχεται μέσα από αυτό που θέλουμε εμείς. Τώρα αυτός είναι έρωτας, είναι ελευθερία, είναι αξιοπρέπεια, είναι διαφορετικότητα. Αυτό που έχουμε εμείς μέσα στην ψυχή μας. Ένα από τα αισθήματα είναι και ο έρωτας, που θεωρώ ότι είναι και ο μεγαλύτερος. Είναι το πιο δυνατό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κόντζουλ, για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχουν καλή πορεία και καλό ταξίδι να είναι και η τριλογία αυτή. Και η Σεβαστή, βεβαίως, να έχει και την. Αφού βέβαια την έχει την τύχη, που όπως ρώτησε και η Έλληνα, που της αξίζει, αλλά να την έχει και στις ψυχές των αναγνωστών της. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Την έχει. Την έχει. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Να σας δώσουμε να μπείτε στην επίσημη σελίδα του Να Είμαστε στο Facebook, στην επίσημη σελίδα μας. Στο Facebook καλύτερα, γιατί δεν έχουμε δώσει καθόλου δώρα στο Facebook. Λοιπόν, να τη δούμε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Θα σας ανεβάσουμε την φωτογραφία, θα το φροντίσει η Κατερίνα Βλάχου αυτό αμέσως. Να ανεβάσουμε την φωτογραφία των τριών βιβλίων της κυρίας Κόντζογλου. Τα παλιά σήμια, θα την δείτε, θα κάνετε like και share στην φωτογραφία και θα κερδίσετε. Σε πόσους να δώσουμε, σε πόσους τυχερούς θέλετε, σε τρεις θέλετε. Σε τρεις λοιπόν. Τρεις λοιπόν τυχεροί τηλεθεατές θα κερδίσουν από μία τριλογία της κυρίας Μέρης Κόντζογλου, τα παλιά ασήμια.